Καλά τρόμαξες. Ναι, πού, πότε. Έχω διαβάσει κάτι το οποίο σου είχαν στα 20 σου χρόνια, λέει, ναι, κάποιες εξετάσεις ήταν περίεργες. Ναι, 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 τρόμαξα. Αλλά ήταν πολύ χρήσιμο αυτό. Ήταν κάτι εξετάσεις περίεργες, όντως. Ναι. Σου πω, γιατρός, θα πεθάνεις. Ναι, ναι, ναι. Στα 20 σου. Παναγία. Ήρθε ένας γιατρός και σου πεθάνει. Παναγία. Ναι, ναι, είναι φοβερό. Φοβερός τύπος. Συγγνώμη. Και... για πε... δεν πέθανα. Καλά, αυτό το βλέπω. Γελάει, κοίτα, εγώ θα... Συγγνώμη, δεν είχες τρομάσει. Εντάξει, τότε τρόμαξα. Έλεγα ότι αυτό ήταν, λοιπόν. Δεν είμαι ο πρωταγωνιστής σε αυτόν τον κόσμο. Έτσι σε αυτή τη ζωή. Ναι, ναι. Δηλαδή, πεθαίνω και ο κόσμος συνεχίζει. Α, πολύ ωραία. Και άρχισα να το σκέφτομαι μετά αυτό. Για πόσο καιρό πιστεύεις σε αυτό. Πόσο πέρα καιρό μπήκε αυτό το τρυπάκι στη ζωή σου. Για λίγο καιρό, μετά κατάλαβα ότι εγώ είμαι ο πρωταγωνιστής αυτού του κόσμου. Ότι τελείωσε. Όχι, μπήκε για αρκετό, ένα διάστημα μεγάλο, 6 μήνες, έψαχνα τι είναι. 6 μήνες. Ναι, ναι, ναι. Αλλά ένιωθα καλά. Οπότε έλεγα, αφού νιώθω καλά, δεν καταλαβαίνω γιατί πεθαίνω. Στα αλήθεια. Τότε πήγα στο νοσοκομείο, ήμουνα σε μία, εν πάση περιπτώσει, ίωση, όχι ίωση, μία, αυτό, λίμωξη. Ναι, ναι, ναι. Εντάξει, και, οπότε κάποιοι δείχτες ήταν υψηλοί. Mm-hmm. Αλλά στους ανθρώπους όλους είναι σε ένα σημείο αυτοί οι δείχτες. Ναι. Σε μένα, από γεννησιμιού μου, είναι λίγο πιο πάνω, έχω ένα σύνδρομο. Ναι. Λέγεται Γκίλμπερτ, ας πούμε, κάπως έτσι. Οπότε... αλλά δεν το ήξερες μέχρι να δεν το ήξερα αυτό. Ναι. Και ούτε γιατροί, δεν ήταν τόσο σύνηθες. Ναι. Ναι. Αλλά το βρήκε ένας μάγκας. Νιώθεις ότι είσαι πολύ special, ότι είσαι πολύ ιδιαίτερος, όχι. Έω πω ψέματα. Νιώθεις. Είμαι. Ναι. Ναι. Και προσπαθώ να είμαι. Βέβαια. Ενώ...